Καλησπέρα. Καλά είστε? Καλά, προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Λοιπόν, τι μπορείτε να μας πείτε σαν πρώτη εικόνα και σαν πρώτη αίσθηση? Βέβαια, έχετε τόση χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω. Ανησυχούμε μήπως, επειδή δεν φάνηκε να είναι ισχυρός ο σεισμός. Είναι ένας μικρός σεισμός, τάξης των 4,2 βαθμών, ο οποίος έχει γίνει όμως έντονα αισθητό στην Αττική, δεδομένου ότι το επίκεντρό του εντοπίζεται βόρεια του Μαραθώνα, της πόλης του Μαραθώνα. Ένας σεισμός ο οποίος έχει μικρό εστιακό βάθος. 13 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ακριβώς. Χωρίς επιπτώσεις, δεν έχουν αναφερθεί κάποιες επιπτώσεις. Και στα πλαίσια αυτά, λοιπόν. Ναι. Δεν σας ακούμε, κύριε Λέκα, μας ακούτε? Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία τώρα, καταλαβαίνω. Ναι, σας ακούμε. Όχι, δεν έχει. Α, έχει. Α, γίνονται επιτόπου οι εκτιμήσεις, ναι. Για πείτε μας, αν έχετε εικόνα κάτι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε, κύριε Λέκα? Ναι, τώρα σας ακούω. Ωραία. Όπως, έχουν μπλακεί λίγο επικοινωνίες, το καταλαβαίνω, ναι. Ναι, παρακαλώ. Ανησυχούμε, ενώ είναι μικρός ο σεισμός, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι μεγαλύτερο. Αυτό είναι που ανησυχούμε, αυτή με τις μικρές σεισμικές δονήσεις. Σύμφωνα με την υφιστάμενη εικόνα, δηλαδή τα ρήγματα της περιοχής, δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να δώσουν κάποιο μεγαλύτερο σεισμό. Βεβαίως αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά η ιστορική σεισμικότητα ουσιαστικά αυτό λέει. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια περιοχή μικρής σεισμικότητας, όχι μεγάλη σεισμικότητα. Και ιστορικά δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς, ούτε ιστορικά έχουμε κάτι δηλαδή στο... Δεν έχει πολύ μεγάλους σεισμούς, βεβαίως. Θεωρώ ότι το μέγεθος είναι μικρό, δεν μπορεί να δώσει κάτι εξαιρετικά μεγαλύτερο. Και επίσης εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο δομημένος ιστός της περιοχής μπορεί να αντέξει πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Επειδή ήταν ιδιαίτερα ιστός, λέτε, να μην ανησυχεί ο κόσμος, προφανώς όλοι ανησυχούν. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πρώτες εκτιμήσεις που γίνονται τώρα. Πατάτε σε δεδομένα βέβαια που μας καθησυχάζουν. Και είμαι βέβαιος ότι έχετε και εσείς τα μάτια σας 14 και τα αυτιά σας ακόμα περισσότερα. Έτσι, εσείς οι σεισμολόγοι. Να είστε καλά, κύριε Λέκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά.